Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Τι λέει? Πολύ να βγείτε, dirty dirty. Καλημερούδια, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο vlog βίντεο. Όπως έχετε καταλάβει, βρίσκομαι στην Έδεσα και για την ακρίβεια έχω έρθει για λίγες μέρες στο σπίτι του αγοριού μου. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και έχω τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 30 σήμερα. Και αποφάσισα να βλογκάρω αυτή την ημέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μάλλον θα βγούμε για έναν καφέ, όμως σήμερα έχω πάρα πολύ ωραία διάθεση για να κάνω έτσι μακιγιάζ και μια ωραία περιποίηση. Είναι πρωί, μόλις ξύπνησα, έφαγα το πρωινό μου και πάμε τώρα μαζί στο μπάνιο για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο περιποιημένο skincare, γιατί όπως σας είπα γίνομαι 30 και πρέπει να προσέχω λίγο παραπάνω το δέρμα μου. Έχω φέρει κάποια πραγματάκια εδώ στο σπίτι του αγοριού μου για τις ημέρες που θα μένω εδώ και σκέφτηκα να σας κάνω στο IGTV ένα βίντεο στο οποίο θα φτιάχνουμε μαζί ένα νεσεσέρ για τέτοιες περιστάσεις, δηλαδή ένα νεσεσέρ το οποίο χωράει σε όλες τις τσάντες και είναι απαραίτητο σε περίπτωση που κοιμηθείς ένα βράδυ στη φίλη σου ή ένα βράδυ στο αγόρι σου. Οπότε ακολουθήστε με στο Instagram, διότι και εκεί ανεβάζω διάφορα beauty βιντεάκια. Τι γίνεται, Τρίξη? Η Τρίξη εδώ κυνηγάει γατούλες. Βασικά δεν αφήνει τις γατούλες να μπουν στην αυλή της. Τρίξη, τι είναι? Τρίξη. Okay, ας βάλω την κορδέλα μου. Θα κάνω multi-masking. Δηλαδή θα βάλω διάφορες μάσκες στο πρόσωπό μου ανάλογα με τις ανάγκες του. Ξεκινάω με τον καθαρισμό και θα χρησιμοποιήσω τη συσκευή καθαρισμού της Foreo. Είναι η Luna 3 με το Abivita ελιά και λεβάντα. Λοιπόν, έχετε δει 30 με σπηριά. Έχω πετάξει 2 εδώ. Δηλαδή εδώ. Οπότε σε αυτά τα σημεία και στο T-zone θα βάλω την Matte Mask Purifying Mask από Sephora, η οποία περιέχει μέσα και ψευδάργυρο. Τα μισώ αυτά τα σπυράκια που έβγαλα. Εδώ στην Έδεσα, δεν ξέρω, μόνο αυτό ή το νερό, βγάζω πολύ συχνά σπυράκια. Λοιπόν, ωραία, κάτω από τα μάτια θα βάλω την αντιρρητική Eye Patch Effect Mask από Natura Siberica. Είναι σε μορφή gel και είναι τέλεια. Όταν τη χρησιμοποιώ μετά δεν βάζω κρέμα ματιών. Αχ, πόσο δροσερή. Στο υπόλοιπο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω την Insta Glow Face Mask με οργανικό κουριλτή από Natura Siberica. Είναι μια ενδατική μάσκα για όλες τις επιδερμίδες. Είναι φανταστική, φανταστική αυτή η σειρά με το κουριλτή. Και τέλος, στα χείλη θα κάνω το Lip Scrub από Dancing Cream. Και τώρα είμαι κάπως έτσι, τα αφήνω για 10 λεπτά, τα ξεβγάζω και επιστρέφω για να κάνουμε την υπόλοιπη περιποίηση. Τώρα νιώθω πάρα πολύ καθαρή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα σπρέι το οποίο χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ, κάθε μέρα. Νιώθω εθισμένη με αυτό. Είναι από Natura Siberica το Moisturizing Face Tonic with Organic Cruelty. Είναι καταπληκτικό και νιώθω μικρά τσιμπήματα όταν το εφαρμόζω και νομίζω ότι ενεργοποιεί κάπως την επιδερμίδα μου.
Συνεχίζω με το υαλουρονικό όξο και γελάω γιατί εδώ έχει έρθει η Τρίξη. Έλα Τρίξη καλίτσα να σε δείξω. Μόλις ακούει ένα θόρυβο παιδιά κατευθείαν έρχεται να έρθει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξαναπλύνω τα χέρια μου για να συνεχίσω με το υαλουρονικό από The English. Εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να βγάλω σπυράκια. Περίπου 2 μήνες, τέλος πάντων. Συνεχίζω με την ενυδάτωση του προσώπου και θα χρησιμοποιήσω την Strobe Cream της MAC. Και από πάνω θα βάλω τη Sun Care Oil Balance από την Abbey Vita, η οποία είναι μία αντιλιακή. Της κάνω μία μίξη αυτές τις δύο κρεμούλες και τις βάζω στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, και αυτό ήταν το skin care μου, αυτά τα πραγματάκια κάνω εγώ. Τους τελευταίους μήνες, τώρα που το καλοκαίρι έχει πει για τα καλά. Αχ, τέλεια! Πάμε τώρα να κάνουμε μαλλιά και μακιγιάζ γιατί θα πω για καφεδάκι. Ναι. Καλημέρα, μάμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έτσι. Ξύπνησα. Τώρα θα κάνω ένα μακιγιάζ. Θα πάμε για ένα καφέ προς τα έξω. Bye. Ήταν η μαμά μου και η αδερφή μου και που λέτε, δεν είδατε άλλο βιντεάκι από τότε που γύρισα εδώ στην Έδεσα, διότι είχα προγυρισμένα όλα μου τα βίντεο, δεν έχω ξεπακετάρει τίποτα, έβγαλα μόνο τα καλλιτικά μου και τα καλοκαιρινά μου τα ρούχα, διότι κατά πάσα πιθανότητα σε έναν μήνα θα ξαναφύγω. Για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Θα ξεκινήσω με πούδρα. Θα κάνω αυτό το hack το οποίο το έχω δει στο TikTok, αλλά όπως πολλές μου γράψατε κάτω από το βίντεο το οποίο έκανα, αυτό το hack το έδειχνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Wine Goes. Οπότε με λίγο ελεύθερη πούδρα πηγαίνω και περνάω. Δεν θα σας λέω τώρα όλα τα βήματα αναλυτικά. Λοιπόν, για foundation λέω να χρησιμοποιήσω το Fox Filter της Huda Beauty, διότι θέλω το αποτέλεσμα να είναι αναλύωτο όλη την ημέρα, οπότε θα βάλω αυτό. Έχω την απόχρωση Toasted Coconut Egg 240N. Άσπρισα. Ένα μήνα τώρα, δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα, από τότε δηλαδή που γύρισα. Πώς να μην ασπρίσω. Τελείωσα το μακιγιάζ, στα χείλη έβαλα το L'Oréal Infallible στην απόχρωση 113 και το Filler Instinct της NYX. Ήθελα να κάνω τα μαλλιά μου σπαστά, όμως η ζέστη είναι αφόρητη, οπότε θα τα πιάσω μια ψηλή ουρά. Το αγόρι μου έφυγε, μου λέει έχω μια δουλειά, νομίζω ότι ετοιμάζει τούρτα. Και νομίζω ότι το έχω καταλάβει. Βασικά δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό ούτε να κάνει έκπληξη. Πάντα όταν σχεδιάζει κάτι έρχεται και μου το λέει. Ωραία. Και τώρα θα βάλω τα σκουλαρίκια μου από Creatimi Jewels. Λοιπόν, αυτά μου τα πήρε δώρο το αγόρι μου. Είναι χρυσή κρίκη, καταπληκτική. Οπότε θα τους φορέσω σήμερα. Φανταστική είναι.
Ωραία, δούμε βασικά τι θα βάλω, γιατί δεν ξέρω ακόμα. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Καλή, ακόμα δεν τύθηκα. Τι λέει? Πολύ να βγείτε, dirty, dirty. Σβήσε το κεράκι. Δεν παίρνει το τραγούδι κανονικά. Το σκυλί λέει όχι, έλα. Παίρνει το τραγούδι κανονικά. Έλα, σβήσε το κεράκι. Δεν σβήσε το τραγούδι κανονικά. Έχω βγάλει τη φεπέλη. Έλα. Αχ, τι ωραία τούρτα, σαν νηφιάτικη είναι. Του είπα να την κάνει καλή, δεν ξέρω. Τη γέμιση μου είπε ότι είναι πολύ καλή, αλλά. Άντε, να τα κατοστήσεις. Αντί θες να βγεις λίγο στην κάμερα. Όχι. Έλα λίγο, όχι, έλα. Όχι. Ντρέπεται, παιδιά, δεν θέλει να βγει στο YouTube. Παλιά έβγαινε, τώρα που έχουμε γίνει τόσο πολύ δεν θέλει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα βάλω. Λίγο να βάλω αυτή τη τζιν φούστα. Και από πάνω να βάλω ένα crop top, γιατί έχει και ζέστη. Θα βάλω αυτό εδώ το crop top, το οποίο είναι από τα BSB. Το είχα πάρει πριν κάνα 2 χρόνια. Δεν το έχω βάλει ούτε μία φορά φέτος, οπότε θα βάλω αυτό. Άρα, ταν! Λοιπόν, και τώρα ας βγούμε μία φωτογραφία. Τώρα που κοιμήθηκα με τη τούρτα. Πολύ ωραία φαίνεται. Κόψαμε λίγη τούρτα πριν πάμε για καφέ. Πραγματικά είναι φρεσκότατη, τέλεια. Αλικάκι μου, σε ευχαριστώ για αυτή την έκπληξη. Ήταν πολύ ωραία. Δεν έχω πρόβλημα, αν θέλεις. Γιατί και στο στενό δεν θα βρούμε, λογικά. Θέλεις να κάτσουμε εδώ στο Μέρφυ. Λοιπόν, καθίσαμε στο Λόντον. Όλες οι καφετέριες ήταν γεμάτες. Πίστευα ότι ο κόσμος θα έχει πάει για μπάνιο, αλλά τελικά μου αρέσει να κανείς δεν πήγε για μπάνιο σήμερα. Να είναι πολύ σωστό το τραπέζι. Λοιπόν, φύγαμε από την καφετέρια και κατευθύνομαι προς το σπίτι των γονιών μου. Γενικότερα, άλλες χρονιές έκανα πάντα πάρτι την ημέρα των γενεθλίων μου, όμως φέτος δεν έχει γυρίσει κανείς από τους φίλους μου. Και πέρα από αυτό, λόγω κορονοϊού, νομίζω ότι πάλι και να ήταν εδώ οι φίλοι μου, δεν θα έκανα κάτι υπεργκράντε. Χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να μία στο φως. Ταραν! Μπράβο! Ευχαριστώ!
Θα φάω και από αυτή τη τούρτα λοιπόν. Σήμερα ζάχαρο. Ναι. Είναι τούρτα παγωτό ωραίο. Διότι όταν κλείνεις τα 30 πρέπει να σβήνεις δύο τούρτες και θα τη φάω χωρίς καθόλου τύψεις. Ανεβάζω μία φωτογραφία που έβγαλα το πρωί στο Instagram. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Και μπήκε. Μόλις έκανα το ντεμακιγιάζ μου, είναι βράδυ και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η μέρα. Δεν κάναμε κάτι άλλο, έμεινα για λίγο σπίτι μου και μετά γύρισα εδώ στο σπίτι του αγοριού μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σε αυτό το βίντεο εδώ μαζί μου την ημέρα των γενεθλίων μου. Μην ξεχάσετε να χαρίσετε ένα like στο βιντεάκι. Βέβαια δείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες όσες μου στείλατε μήνυμα είτε στο Messenger, είτε στο Instagram. Οι ευχές σας με έκαναν πραγματικά πολύ χαρούμενη. Αυτά από εμένα, μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Τρίξη, θέλεις να είσαι εδώ μαζί μας? Ναι. Τι είναι, Τρίξη? Τρίξη. Καταλαβαίνω ότι κάτι έχω βάλει μπροστά στο πρόσωπό της και δεν γυρίζει να με κοιτάξει. Τρίξη. Τι είναι ρε? Τρίξη. Άντε πες ένα γεια εδώ.